114 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από το θάνατο του Παύλου Μελά, ο οποίος προκάλεσε την ενεργοποίηση του τότε ελληνικού κράτους ώστε να κινηθεί για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Ο Παύλος Μελάς άφησε την τελευταία του πνοή στις 13 Οκτωβρίου του 1904. Η ημέρα του Μακεδονικού Αγώνα τιμάται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία θανάτου του Παύλου Μελά. Οι επετειακές εκδηλώσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κορυφώθηκαν στη Θεσσαλονίκη με την επιμνημόσυνη δέηση που τελέστηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου. Στη σπουδαιότητα του Μακεδονικού Αγώνα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Καμία σκοπιμότητα, καμία σύγχρονη ιδεολειψία δεν μπορεί να αναμετρηθεί με την ένδοξη ιστορία μας. Με τους ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία και την Μακεδονία. Καμία συμφωνία, καμία λύση δεν μπορεί να σταθεί αν δεν δικαιώνει ακριβώς αυτόν τον αγώνα. Δεν διασφαλίζει φυσικά το εθνικό συμφέρον και το μέλλον του τόπου μας. Προσύμφωνα που αναγνωρίζουν για πρώτη φορά οι επιδιώξεις εις βάρος της ίδιας της πατρίδας μας. Προσύμφωνα που αναγνωρίζουν μακεδονική ταυτότητα, εθνότητα, γλώσσα και όνομα, δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτά από τους Μακεδόνες. Κανένας Έλληνας δεν δέχεται τελεσμένα. Ένας Έλληνας δεν δέχεται παραχαράξεις. Η ιστορία δεν αλλάζει, δεν ξεγράφεται, δεν παραγράφεται. Στο ηρώο του Τρίτου Σώματος Στρατού υψάλλει Τρισάγιο και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τους εκπροσώπους των πολιτιακών και στρατιωτικών αρχών. Μέλη της Επιτροπής Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν έξω από το ηρώο του Τρίτου Σώματος Στρατού και διαμαρτυρήθηκαν για τη Συμφωνία των Πρεσπών.